ανοιχτή επιμορφωτική ημερίδα για τους μαθητές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους δημότες της Κοζάνης, διοργάνωσαν το πρώτο και τέταρτο εσπερινό ΕΠΑΛ Κοζάνης στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας που εκπονούν με θέμα ανάλυση επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τα δίκυκλα. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της ασφαλούς οδήγησης δικύκλων και τις πρώτες βοήθειες, με σκοπό να ενημερωθούν οι παραβρισκόμενοι για τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης δικύκλων μηχανών, για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις επιπτώσεις της μη σωστής τήρησης των κανόνων ασφαλούς οδήγησης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης. Σήμερα, Σάββατο 10 Μαΐου, είναι το επιστέγασμα, το τέλειωμα κατά κάποιο τρόπο μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Μαζί με το πρώτο ΕΠΑΛ και το τέταρτο ΕΠΑΛ Κοζάνης, στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας, υλοποιήσαμε όλο αυτό το διάστημα σεμινάρια τα οποία είχαν σχέση με δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες, πάντα πάνω σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες. Και σήμερα πλέον έχουμε και βέβαια επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Είναι για απόκτηση ενδιαφέροντος των παιδιών, των μαθητών για επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με τη μοτοσυκλέτα. Και σήμερα πλέον έχουμε το τέλος της ημερίδος, όπου συμμετέχουν αρκετοί σημαντικοί φορείς που έχουν να κάνουν σχέση με την ασφάλεια της ημερίδας. Βέβαια, το όνομα της ημερίδας είναι Πρακτικές Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας. Θα ήθελα εδώ πάλι να ευχαριστήσω εκ μέρους από το τέταρτο ΕΠΑΛ και βέβαια από τον κύριο Ευσταθιάδη, από το πρώτο ΕΠΑΛ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες που είναι το Σωματείο Εκπαιδευτών Δυτικής Μακεδονίας για οδηγούς, τη Μοτοθέσεις που ήρθε από το Βόλο και από την Αθήνα, ένα πρόγραμμα που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το οποίο έχει να κάνει με την ασφαλή οδήγηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μια και είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται τα δύο τελευταία χρόνια για στην Ελλάδα, το ΕΚΑΒ που βρίσκεται εδώ για να μας πει πώς μπορούμε να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, το Vespa Club Κοζάνης που θα παρουσιάσει την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας και ειδικά της Vespa τα τελευταία 60 χρόνια και βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Δήμο Κοζάνης που μας παρέχει μια μέριστη βοήθεια στην υλοποίηση κάποια πράγματα, όπως παράδειγμα και μια επίδειξη μοτοκρός που θα κάνουμε σε ένα δεκάλεπτο ακριβώς δίπλα στο χώρο του σχολείου. Το προτιμήσαμε σήμερα Σάββατο για να ανοίξουμε το χώρο του σχολείου, για να δείξουμε ότι τα σχολεία δουλεύουν για μια και με έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης. Λοιπόν, έτοιμη. Ναι. Λοιπόν, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ τα λίγια εδώ, το πρώτο και το τέταρτο ΕΠΑΛ που μας κάναν αυτή την πρόσκληση. Εμείς σαν ΕΚΑΒ και σαν Σύλλογος Εργαζομένων συμμετέχουμε σε αυτή την ενέργεια μετά από αποτέλεσμα τροχιού ατυχήματος να δείξουμε εδώ στους δικλικιστές τι ενέργειες πρέπει να κάνουν να ασφαλίσουν το χώρο, να γίνει ασφαλής μεταφορά και κινητοποίηση του πιθανού πολυτραυματία με το δίκυκλο. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε ενέργεια και πρόσκληση που θα μας δίνει. Δυστυχώς ο χρόνος και οι αντικσότητες των συνθήκων που υπάρχουν την εποχή μας δεν μας επιτρέπουν να είμαστε παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά θυσιάζουμε προσωπικό χρόνο για να βοηθήσουμε και να δείξουμε στους νέους και στους δικλικιστές τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να κυλήσουν όλο ομαλά, εάν και εφόσον συμβεί ένα ατύχημα. Εμείς από τη μεριά μας, σαν Σωματείο Εκπαιδευτών, προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με όλα τα δυνατά μέσα να θωρακίσουμε σε αρχικό επίπεδο τους υποψήφιους δικυκλιστές, ώστε να είναι ασφαλείς, γιατί η πρόληψη μετράει. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους ευθύνοντες εδώ πέρα που ξεκίνησαν τη διαδικασία και καλά είναι να την εγκαινιάσουμε ετησίως ως μια διαδικασία που θα προασπίζει και θα ενημερώνει τον κόσμο σε θέματα οδικής ασφάλειας. Να πούμε ότι το δίκυκλο από μόνο του λειτουργεί ψυχοκαταλυτικά σε έναν άνθρωπο και κοινωνικά, αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι οι δικυκλιστές είναι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι σε σχέση με τους υπόλοιπους χρήστες άλλων οχημάτων. Εμείς θέλουμε να φροντίσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι όσο γίνεται περισσότερο θα κινούμαστε και αισιόδοξα και με ασφάλεια στην πόλη, στο αστικό περιβάλλον, αλλά και έξω, σε οποιοδήποτε ταξίδι μας. Συμμετέχουμε κι εμείς ως Vespa Club στην ημερίδα για την ασφαλή οδήγηση, γιατί είναι κάτι που θέλουμε και αποζητούμε από εδώ και στο εξής στους ελληνικούς δρόμους που τόσες δυσκολίες έχουν. Ήρθαμε εδώ για να συγκρίνουμε και να συγκριθούμε σε εισαγωγικά σκούτερ, μηχανές, όλα τα δίκυκλα που κυκλοφορούν στον δρόμο. Θα πούμε για την ιστορία της Vespas, θα πούμε για την ιστορία του Vespa Club, που συμμετέχει σε όλα τα δρόμενα της πόλης, από εθελοντικές λαμπαδιδρομίες, αιμοδοσίας, μέχρι και σε ημερίδες ασφαλής οδήγησης.
Βρισκόμαστε λοιπόν προσκεκλημένοι στην Κοζάνη από το πρώτο ΕΠΑΛ Κοζάνης, όπου χθες Παρασκευή παρουσιάσαμε το πρόγραμμα «Μοτοσυκλετώντας χαίρομαι» για λογαριασμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Μοτοσυκλέτας της ΜΟΤΟΕ, και σκοπό είχε την ενημέρωση των παιδιών που βρίσκονται στην ηλικία πριν από την προσπάθειά τους να πάρουν άδεια οδήγησης δικύκλου, άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας. Σήμερα βρισκόμαστε συμμετέχοντας στην ημερίδα που διοργανώνεται πάλι από το πρώτο ΕΠΑΛ, παρουσιάζοντας θέματα που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια, και θα μείνουμε για σήμερα το απόγευμα και αύριο Κυριακή βοηθώντας την εκπαίδευση μελών του ΟΔΙΚΟ, δηλαδή του Συλλόγου των Μοτοσυκλετιστών της Κοζάνης, ώστε η προσπάθειά μας να έχουμε πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε όλη την Ελλάδα να περιλαμβάνει και την Κοζάνη, κάτι το οποίο το θέλαμε από πολύ καιρό και γίνεται πραγματικότητα. Είμαστε, όπως είπε και ο Θωμάς, εδώ για να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει να τρέχει εδώ και 15 χρόνια για την ασφάλεια, ασφαλή οδήγηση στους δρόμους για τους ανθρώπους που έχουν βγάλει ήδη δίπλωμα, και εδώ και 4 χρόνια είμαστε το μόνο φορέα στην Ελλάδα που έχουμε την άδεια του Υπουργείου Παιδείας να μπορούμε, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα από τα λίγα πράγματα που λειτουργούν ακόμα είναι η πόρτα του σχολείου, δεν ανοίγει του καθέναν. Λοιπόν, έχουμε την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας να μπαίνουμε στις τάξεις, συνήθως στις τάξεις Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, στα παιδιά δηλαδή που είναι δυνητικά χρήστες ή ετοιμάζονται να γίνουν χρήστες του δικύκλου, και τους παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης. Για τους ενήλικες, αυτό που θα βοηθήσουμε αύριο τα παιδιά την οδικό είναι πιο εξειδικευμένο. Λειτουργεί, να σας πω ότι περίπου σε αυτά τα 5 χρόνια 7 με 8.000 παιδιά έχουν παρακολουθήσει σε όλη την Ελλάδα. Και όταν λέμε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι από τις ημέρες του Μεγάλη Εβδομάδα, ένα κλιμάκι όταν στην Κρήτη, έχουμε διασχίσει και από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιουνίου, σε όπου μας καλούν οι δάσκαλοι. Έχουμε την ιδιότητα του παρατηρητή να μπορούμε να φέρουμε γνώσεις περίπου 150 άτομα στην Ελλάδα. Εγώ έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μοτοθέσεως. Ο Θωμάς είναι πνευματικό του παιδί του Μοτοθέσεως. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα και από την Κέρκυρα μέχρι τα νησιά, δίνουμε 15 χρόνια, προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο να γυρίζει σε ένα κομμάτι σπίτι του. Η ασφαλή οδήγηση δυστυχώς δεν διδάσκεται σε αίθουσες, διδάσκεται πρακτικά στον δρόμο. Ο οδικός συγκεντρώνει στις δράσεις του την περιηγητική, ταξιδιωτική, εκδρομική, πολιτιστική, αγωνιστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει να κάνει με την μοτοσυκλέτα στην ευρύτερη περιοχή. Κατά συνέπεια, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και αξιοποιούμε την παρουσία των μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοθέσεις στην πόλη μας αυτές τις 2 ημέρες. Και σήμερα το απόγευμα του Σαββάτου, 14 άτομα, μέλη του Ομίλου Δικηθών Κοζάνης, θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν θεωρητικά για 5 ώρες και να κάνουν τη θεωρία πράξη αύριο το πρωί για άλλες 5 ώρες και στο αστικό περιβάλλον αλλά και στο περιαστικό εδώ στην περιοχή. Φιλοδοξία μας όμως δεν είναι να περιοριστούμε εδώ, αλλά από αυτούς τους ανθρώπους που θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται από σήμερα, μέσα στον επόμενο χρόνο να έχει εδώ η περιοχή της Κοζάνης και ο ΟΔΙΚΟ τους ίδιους τους εκπαιδευτές.